πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη. Πάμε να τη δούμε. Βρίσκεται σε ένα φαρμακείο. Είναι μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο. Καλημέρα σας, ο οποίος είναι φαρμακοποιός. Θα δούμε μαζί τις ελλείψεις σε αντιβιωτικά, γιατί υπάρχουν πολλά αδιαράφια και γονείς οι οποίοι ανησυχούν, διότι υπάρχουν και πάρα πολλές ιώσεις σε παιδάκια. Ελευθερία μου, έλα. Καλημέρα σας. Και συγκεκριμένα υπάρχει έξαρση των ιώσεων, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να ανησυχεί και τις οικογένειες που έχουν παιδιά, διότι τα αντιβιωτικά πλέον γίνονται ανάρπαστα. Εδώ και ένα μήνα συγκεκριμένα, όπως θα μας πει και ο κύριος Κακονίκος, υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία αντιβιωτικών, τα οποία πλέον δεν έχει παραδώσει στους φαρμακοποιούς το συγκεκριμένο φάρμακο, γιατί υπάρχει φοβερή έλλειψη. Επίσης, έλλειψη υπάρχουν ελλείψεις και στα φάρμακα για την καρδιά, με συγχωρείτε, ναι, ναι. Αλλά και για το αναπνευστικό. Δώστε μας μια καλύτερη εικόνα, κύριε Κακονίκο, για το τι ακριβώς γίνεται και τι σας λένε οι εταιρείες πλέον, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάστηκε τώρα. Υπάρχει εδώ και αρκετό διάστημα. Βέβαια. Αλλά το ζείτε εσείς καλύτερα. Κύριε Κακονίκο, δεν μπήκε. Στις εταιρείες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν μπήκε φρένο σε αυτό, στις εξαγωγές και σε όλο το υπόλοιπο. Υποτίθεται. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή είχε μπει φρένο. Αν έχει μπει φρένο, που πιστεύω ότι έχει μπει με βάση τις δηλώσεις των φορέων που παρακολουθώ, αυτό ακόμα δεν έχει φανεί σαν αντίκτυπος στα ράφια των φαρμακείων. Αυτές τις μέρες καταγράφουμε ταυτόχρονα πολύ ψηλή νοσηρότητα, ειδικά στους παιδιατρικούς πληθυσμούς. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά ιώσεων του αναπνευστικού, ναι. Περισσότερα από όσα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την έλλειψη των φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται από τους παιδίατρους για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πράγματα. Όπως σας είπε η συνάδελφος, έχουμε έλλειψη βασικά αντιβιωτικά. Έχουμε έλλειψη σε σημαντικά αναπνευστικά φάρμακα και από εκεί και μετά ακολουθούν πολλές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα φάρμακα για τον ζαχαρό διαβήτη, φάρμακα τα οποία αφορούν την αντιπυκτικότητα, φάρμακα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η λίστα συνεχίζεται. Ελλείψεις ακούμε τις τελευταίες ημέρες από όλους εσάς τους φαρμακοποιούς. Τι θα γίνει όμως είναι το θέμα. Παιδιά, να σας πω κάτι, γιατί τώρα λέτε για αντιγρυπικά, αντιβιώσεις κτλ. Πήγα για την κόρη μου, επειδή είναι με φαρυγγίτιδα κτλ. Και έπρεπε να πάρω ένα σπρέι για τη μύτη. Έψαχα 2-3 φαρμακεία για συγκεκριμένη ποιότητα έψαχνα. Κατέληξα σε ένα που μου λέει: έχω το τελευταίο ίσα που το πρόλαβες. Δηλαδή, ακόμα και στα πλάτα πολύ καθημερινά θέλω να πω, γιατί μπορώ το εξειδικευμένο. Αν πήρες το τελευταίο, τι γίνεται όμως τώρα, θα δούμε να γεμίζουν πάλι τα ράφια. Εξακολουθούμε να έχουμε λείψει βασικά αντιπυρετικά, να σας πω. Φάρμακα τα οποία είναι πολύ φθηνά και πολύ απαραίτητα για να αντιμετωπίζει κάποιος μικρές ενοχλήσεις στο σπίτι του. Με την ευκαιρία, μια και είπατε και για τα αντιγρυπικά, αν και τελειώνει η αντιγρυπική περίοδος για φέτος, από εχθές δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα διαδικασία από το Υπουργείο Υγείας, με την οποία κάποιος θα μπορεί να πηγαίνει στο φαρμακείο, εφόσον ανήκει στον πληθυσμό, ο οποίος είναι επιλέξιμος για να κάνει ένα αντιγρυπικό εμβολιασμό, για να εμβολιαστεί με μια πιο βολική διαδικασία, χωρίς να απαιτείται η προθύστερη επίσκεψή του στο γιατρό του. Α, μάλιστα. Αυτό είχαμε, ναι, το είχαμε δει όταν ξεκινώντα, να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα αυτό, έτσι. Μάλιστα, κύριε Κακονίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί λιγότερο, έτσι, σε σχέση με το συνηθισμένο. Βέβαια, ναι, οι προδιαγραφές του έργου που μας έχουν δώσει είναι ότι πολύ πολύ γρήγορα κάποιος θα μπορεί να κάνει στο πιο βολικό του φαρμακείο το αντιγρυπικό του εμβόλιο. Να είστε καλά.